Εξωστρέφεια και νέε προτάσει. Αυτό είναι ο στόχο του ΣΥΡΙΖΑ το προσεχέ διάστημα μετά τη συνάντηση τη Πέτσε. Συμφωνήθηκε μάλιστα αυτό το τρίμερο συζητήσεων να γίνεται δύο φορέ το χρόνο, επιλέγοντα κάθε φορά και διαφορετικό προορισμό που δεν είναι όμω δημοφιλή εκείνη την περίοδο του έτου. Έχει ένα νόημα η συνέβρεσή μα να μην είναι μόνο εντό των στενών ορίων του Εθνικού Κοινοβουλίου ή των Κομματικών Γραφείων. Ήταν η μίξη ε, τριών πραγμάτων. Τη κατάθεση πολιτικών προτάσεων για το μετά, γιατί καμιά φορά παγιδευόμαστε και βυθιζόμαστε σε ίσονο σημασία ζητήματα τη επικαιρότητα και χάνουμε την ουσία το ότι πρέπει να αλλάξουμε όλοι μαζί αυτή τη χώρα. Ναι. Στο κομμάτι που αναλογεί εμά ω αξιωματική αντιπολίτευση και με τη διεκδίκηση να γίνουμε κυβέρνηση, έχουμε υποχρέωση να προβάλλουμε τι θα κάνουμε, με ποιον τρόπο θα το κάνουμε. Ήταν ένα παραγωγικό διήμερο, τριήμερο μάλλον. Παράγαμε πολιτική, παράξαμε πολιτική και τα αποτελέσματα θα φανούν το αμέσω στο επόμενο χρονικό διάστημα που θα καταθέσουμε προτάσει σε κάθε τομέα. Η μια ποιοτική συνάντηση εργασία με πάρα πολύ θετικό πρόσημο έκανε λόγο η γραμματέα τη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, Θεοδόρα Τζάκρη, απαντώντα και στην κριτική που ασκήθηκε για την επιλογή του τόπου συνάντηση. Οι σπέτσε επιλέγησαν, έτσι, να πούμε την αλήθεια, επειδή εκεί είχε το σπίτι του κ. Κασελάκη για να γίνει πιο αποδοτική και πιο λειτουργική αυτή η πρώτη α το πω, συνάντηση. Και βάσει φρυτό ή σπέτσε, δεν είναι η πέτσε δεν ειναι Η ίδια, μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίε, παρουσίασε την Παρασκευή καμπάνια κατά τη ακρίβεια, την οποία θα εξηγήσει ο ίδιο ο πρόεδρο του κόμματο, Στέφανο Κασελάκη, ο οποίο πρότεινε σχέδιο για την ανασυγκρότηση του κράτου, σε αυτό να καταστεί αποδοτικό και λειτουργικό, στην ευημερία και πρόοδο για όλου, σε μια κοινωνία ισότητα, δικαιοσύνη και πολιτιστική δημιουργία, καθώ και σε μια πατριωτική και υπερήφανη εξωτερική πολιτική. Προκειμένου να περάσει το μήνυμα πω έγινε δουλειά, ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ απέφυγε τι κάμερε και μένοντα τι και μετά την αναχώρηση των βουλευτών και των δημοσιογράφων. Κύριο Κασελάκη ενθάρρυνε το διάλογο που έλαβε χώρα, κρατούσε σημειώσει και έκανε ερωτήσει κατά τη διάρκεια των εισηγήσεων των τομέαρχών και των απληρωτών τομέαρχών. Ο συντονισμό τη συζήτηση έγινε από τον πρόεδρο τη κοινοβουλευτική ομάδα, ο Κράτη Φάμελο, ενώ μάλιστα το τέλο τη άτυπη συνεδρία βρήκε τα στελέχη τη Κουμουνδούρου σε ενωτικό κλίμα που αποτυπώθηκε και σε μια οικογενειακή φωτογραφία. Οι βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ έχουν αναχωρήσει από το νησί του Αργοσαλονικού, ωστόσο ο Στέφανο Κασελάκη παρέμεινε, αφού είχε κανονίσει για σήμερα το πρωί συνάντηση με του γονεί και του μαθητέ τη Τρίτη Λικ του νησιού και του παρέδωσε τα χίλια ευρώ που του είχε υποσχεθεί για να ενισχύσει τον κουμπαρά του ώστε να πάνε πέντα ημέρη εκδρομή.